Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά που είσαστε κοντά μας. Καλησπέρα σας εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, βλέπουμε καταστάσεις που δεν μπορεί να τις αντιληφθεί κανένας ανθρώπινος νους. Δεν τις περιμέναμε ποτέ ότι θα τις βλέπαμε και θα γινόντουσαν πραγματικά. Έχει φτάσει το νοσοκομείο του Μεσολογγίου σε τραγικές καταστάσεις, σε ασφυκτικές θα λέγαμε καταστάσεις. Είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά έχει εξοργήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και αν θέλετε συνολικά τους κατοίκους της περιοχής που εξυπηρετεί, παρέχει υπηρεσίες υγείας, έστω κατ' όνομα, γιατί δεν είναι πραγματικές υπηρεσίες υγείας, ήδη το νοσοκομείο του Μεσολογγίου σταδιακά εξαχριώνεται, φτάνει στα επίπεδα ενός κέντρου υγείας και αν θέλετε αυτό το οποίο κρατάει αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο είναι η υπέρβαση των δυνατοτήτων και των γιατρών και των νοσηλευτών. Ήταν λοιπόν ένα εξοργιστικό περιστατικό, το οποίο ήδη είπατε δύο λόγια κι εσείς, δεν είναι ένας, είναι δύο οι γιατροί που περιπολικά την Παρασκευή στις 20 του μήνα και την Κυριακή στις 22, που περιπολικά της αστυνομίας με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον διοικητή της ΕΚΤΙΣ είπε και πιθανόν και από τον διοικητή του νοσοκομείου του Μεσολογγίου, σίγουρα είναι γνώση του, επισκέφθηκε γιατρούς με το χαρτί το οποίο έγραφε «εντέλεσθε». Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η έννοια εμπεριέχει βία. Με την βία λοιπόν δύο γιατροί εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, δεν τις βλέπουν και συχνά με τους ρυθμούς που δουλεύουν και με τα περιπολικά πήγαν στο νοσοκομείο για να κάνουν μια βίαιη εφημερία. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο πραγματικά, αν θέλετε, φτάνει και τον κόμπο στο χτένι, υπόψη ότι αυτά τα γεγονότα έχουν ένα υπόβαθρο από πίσω. Στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου υπάρχει η παθολογική κλινική, η οποία αυτή τη στιγμή μαζί με την πτέρυγα COVID φτάνει περίπου στις 40 κλίνες και έχει δύο ειδικευόμενους γιατρούς. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς βιώνουν αυτήν τις παροχές οι οποίες προσπαθούν να δώσουν στους ασθενείς. Οι γιατροί αυτοί λοιπόν δεν είναι ούτε καν του νοσοκομείου. Ανήκουν στο Κέντρο Υγείας Μεσολογγίου και μέσα από μια πάγια πρακτική που εφαρμόζει η ΕΚΤΗ ΥΠΕ που βρίσκεται στην Πάτρα, έχουμε τώρα και μια νέα ειδικότητα, τους περιφερόμενους γιατρούς. Όπου υπάρχουν ανάγκη, πηγαίνανε να κάνουν τις δουλειές τους, τώρα βλέπουμε ότι τους μεταφέρουν και με τη βία περιπολικά. Πραγματικά νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσει κανείς τίποτε. Το μόνο που χτυπάς το χέρι σου στο ξύλο και λες να μην μου τύχει κάτι σε μένα ή στους δικούς μου ανθρώπους. Με αυτή την αμφιβολία ζουν όλοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή εκφράζεται μια τεράστια μερίδα ανθρώπων που ζουν στο Μεσολόγγι και αναρωτιούνται αν θα βρουν γιατρό, αν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν κάποιο περιστατικό. Όπως λέτε και εσείς, κάνουν τον σταυρό τους για να μην νοσήσουν, να μην χρειαστεί να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο και αν θα έχουν την τύχη να βρουν κάποιο γιατρό για να τους εξυπηρετήσει. Εσείς, κύριε Βουλευτά, έχετε στο μυαλό σας να κάνετε κάποια κίνηση στο επόμενο διάστημα ώστε να βοηθήσετε αυτή την κατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο, είτε φέροντας το θέμα για ακόμη μια φορά στη Βουλή, για ακόμη μια φορά να ληφθούν μέτρα, να δούμε τι θα γίνει, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Ναι. Πραγματικά εκφράζοντας την αγωνία των κατοίκων αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού, εμείς θα το φέρουμε στη Βουλή. Το θέμα είναι ότι φέρνοντάς τους στη Βουλή, ισχύει, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά θα την πω, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Είναι τραγικό, αλλά όταν θέτουμε τέτοια θέματα σε επίκαιρες ερωτήσεις, που αυτό γίνεται παρουσία του Υπουργού στη Βουλή, η απάντησή μας είναι σχεδιάζουμε, προτείνουμε, θα κάνουμε και τελικά η καθημερινότητα που βιώνουν ο κοσμάκης στα νοσοκομεία είναι τραγική και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Όσο πιο τραγική γίνεται γίνονται οι παροχές υγείας στο δημόσιο σύστημα υγείας, τόσο γιγαντώνεται το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η υγεία μας, δυστυχώς, όποιος θέλει να βιώσει, να ζήσει, αυτός ο δικός, πρέπει να αγοράσει εμπόρευμα. Η υγεία πλέον είναι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Δεν είναι τυχαία. Ούτε η υποστελέχωση,
ούτε η υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας. Και καταλήγουμε να λέμε, και δεν το λέμε εμείς οι βουλευτές, αν θέλετε, που μπορεί κάποιος να μας πει και την μομφή ότι το λέτε από μια αντιπολιτευτική διάθεση. Το λέει ο κόσμος έξω. Όποιος έχει λεφτά ζει, όποιος δεν έχει θα πεθάνει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια παρέλαβε το χαλί στρωμένο και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και φτάνουμε σήμερα στην Ετωλακαρμενία να γίνεται ένας τεράστιος αγώνας σε δύο νοσοκομεία να δημιουργηθεί μία έστω υποτυπώδης ΜΕΘ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολεμάνε αυτή τη στιγμή για να καταφέρουν αυτό το αυτονόητο. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που έχουν καταντήσει την υγεία. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε κύριε Παπαναστάση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν φτάσει στο σημείο, όπως λέμε κι εμείς, να πηγαίνουν σε δύο γιατρούς, όπως είδαμε δηλαδή και να γίνεται πραγματικότητα, να πηγαίνουν σε δύο σπίτια γιατρών, περιπολικά, να τους πάρουν με δύο τρόπο, δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, δύο ήταν αυτός ο τρόπος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι.